Τα ζητήματα είναι κοινά για όλους. Δηλαδή, άσχετα που δουλεύει ο καθένας σε ποιο κλάδο, σε ποιο τομέα, υπάρχει η κοινή συνισταμένη που είναι η αιτία των προβλημάτων που δημιουργεί αυτά τα ζητήματα και καταλήγουμε σε κάποιες διεκδικήσεις οι οποίες είναι απόλυτα δίκαιες. Δεν υπάρχει περίπτωση κανένας να πει ότι δεν είναι δίκαιες διεκδικήσεις. Το πρόβλημα αρχίζει και δημιουργείται μετά και στα πολιτικά κόμματα και στις κυβερνήσεις και σε αυτούς που διαχειρίζονται τις τύχες των εργαζομένων και αυτής της χώρας, στο πώς θα τα λύσουμε, στο τι διέξοδο θα δώσουμε, τι μέτρα θα πάρουμε και αν θα τα υλοποιήσουμε. Και εκεί αρχίζει το μεγάλο παραμύθι. Πότε είναι οι αντοχές της οικονομίας. Επειδή, λίγο κρίση, έρχεται το πρόβλημα, έρχεται ο πόλεμος, είναι η πανδημία, είναι οι δυσκολίες που δεν τελειώνουν ποτέ. Οι αντοχές της οικονομίας βέβαια αφορούν πάντα τους εργαζόμενους, αφορούν εσάς και ποτέ δεν αφορούν τους μεγάλους, το μεγάλο κεφάλαιο. Και εκεί δημιουργείται το ζήτημα. Τι αυξήσεις θα δοθούν σε μισθούς, τι προσλήψεις θα κάνουμε για να έχουμε γιατρούς αρκετούς και να έχουμε υποδομές στα νοσοκομεία μας, τι προσλήψεις θα κάνουμε για να είναι η εκπαίδευση επαρκή σε δασκάλους, σε καθηγητές κλπ. Με σχολιά τέλος πάντων κατάλληλα για τα παιδιά μας και τι επίπεδο μόρφωσης τους παρέχουμε και πώς δεν θα πληρώνει πάλι ο οικογενειάρχης που δεν έχει δουλειά ή ξέρω εγώ πώς συμπεριφέρεται η μεγαλοεργοδοσία στους εργαζόμενους εποχικούς του τουρισμού που η κατάσταση είναι απαράδεκτη. Μιλάμε για κατάσταση γαλέρας. Τώρα τα περιέγραψε ο φίλος, ο συνάδελφος πριν, δεν θυμάμαι το όνομά σου, συγγνώμη, και αναλυτικά τα περιέγραψε, σκέτσι είναι η κατάσταση, αυτό που λέμε ατμομηχανή, βιομηχανία τέλος πάντων μεγάλη της οικονομίας η Ελλάδα με τον τουρισμό. Και είμαστε σε μια φάση όπου μετά από μια δεκαετή οικονομική κρίση, με μια μικρή ανάκαμψη κανένα χρόνο που πήγε, ήρθε η πανδημία με σοβαρά προβλήματα που βύθισε ξανά, συνέβαλε στο να βυθιστεί η χώρα σε κρίση. Μετά έρχεται και ο πόλεμος με νέα κρίση και ενεργειακή αυτή τη φορά και επισυντιστική πιθανόν τα επόμενα χρόνια και πάντα το υποζύγιο είναι οι εργαζόμενοι, είναι ο ελληνικός λαός και όχι βέβαια αυτοί που δεν ξέρουν τι έχουν. Γιατί εδώ που τα λέμε και μέσα στην κρίση και μέσα στην πανδημία, κάποιες οι μεγάλες ιδιωτικές εταιρείες, οι όμιλοι, κέρδισαν. Δηλαδή δεν είχαν που να τρελά λεφτά, κερδοφορία τεράστια είχαν. Το ξέρετε όπως το ξέρει και όλη η ελληνική κοινωνία. Ενώ οι εργαζόμενοι, από τους εργαζόμενους μειωνόταν οι μισθοί, μειωνόταν τα επιδόματα, μειωνόταν άλλες κοινωνικές παροχές, πλήρωνε φόρους, ενώ φοροαπαλλαγές πάλι για τους εφοπλιστές και για τους λίγους. Και από αυτή τη σκοπιά θεωρούμε ότι ο αγώνας είναι κοινός. Αυτό τον αγώνα εμείς ως κόμμα, ξέρετε, τον δίνουμε με αυτές τις δυνάμεις που έχουμε μέσα στη Βουλή, έξω από αυτήν, στους αγώνες, γιατί θεωρούμε ότι κύριο είναι ο αγώνας και ο συντονισμός του αγώνα. Και θα κάνουμε πάλι ό,τι περνάει από το χέρι μας και για τα ζητήματα που θέσατε εδώ.